Sorry. Έκλεισε το stream. Όταν σταμάτησα το software, δεν έπρεπε να το σταματήσω. Το τοπικό. Δεν χρειάζεται να τα βρούμε. Θα το μάθουμε σιγά σιγά και το YouTube, δεν θα χρειαστεί να το μάθω. Γιατί από εβδομάδα θα πάμε σε Zoom ή κάτι τέτοιο. Αν είμαστε κάτω από 100 άτομα. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Το chat δουλεύει, εσείς με ακούτε, με βλέπετε, την οθόνη τη βλέπετε, οπότε όλα καλά, ε! Όλα καλά, επιβεβαίωστε κάποιος ότι δεν βλέπουμε πρόβλημα. Όλα καλά. Λοιπόν, ξεκινάω σιγά σιγά. Είμαστε πάλι κοντά 50 άτομα αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω όσοι δεν το είχαν απλά αφήσει να παίζει και θέλουν να παρακολουθήσουν, θα μπουν μέσα στο επόμενο δίλεπτο. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα, ξεκινάμε κανονικά πλέον το υλικό του μαθήματος. Θα ξεκινήσουμε να πάρουμε, όπως είπαμε, ένα compiler από την αρχή ως το τέλος. Ξεκινάμε με το πρώτο τμήμα του εμπρός τμήματος του front-end του μεταγλωτιστή, το οποίο είναι λεκτική ανάλυση. Τι είναι λοιπόν αυτή η λεκτική ανάλυση? Ο τρόπος που το περιγράψαμε στο παρελθόν για αισθητικά είναι ότι η λεκτική ανάλυση είναι αυτό που είναι υπεύθυνο για να πάρει γράμματα και να μας τα κάνει λέξεις. Και τις λέξεις από τεχνικής απόψεως, η τεχνική ορολογία που θα χρησιμοποιούμε εδώ, είναι tokens. Δηλαδή οι ομάδες γραμμάτων, μπορεί να είναι και ένα γράμμα, μπορεί να είναι και περισσότερα, μπορεί να είναι και πάρα πολλά γράμματα, που τα ομαδοποιούμε μαζί σε μία λέξη και τη λέξη την κατατάσσουμε συντακτικά, λεκτικά μάλλον, αυτά τα λέμε tokens. Ευθύνη ολόκληρου του front-end του μεταγλωτιστή είναι να βγάλει λάθη για οτιδήποτε μπορεί να κάνει το πρόγραμμα να μην έχει συνεπή σημασία. Δηλαδή και τα τρία κομμάτια του front-end που θα δούμε, και η λεκτική ανάλυση, και η συντακτική ανάλυση, και η σημασιολογική αργότερα, έχουν κάποιες ομοιότητες. Όλα θα βγάλουν κάποια λάθη. Θα πούνε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν το δέχομαι για τον εξής λόγο. Δεν έχει σωστή σύνταξη. Δεν έχει συνεπείς τύπους στη μεταβλητή χ. Ή δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τι λέξη καν είναι αυτά τα 10 γράμματα που μου έχεις βάλει μαζί. Ή αυτός ο τελεστής. Πότε θα μπορούσε να έχουμε ένα λάθος λεκτικής ανάλυσης με βάση αυτά που έχουμε πει, που έχω πει τώρα, τη γρήγορη περιγραφή, ότι η λεκτική ανάλυση είναι αυτό που παίρνει την είσοδο και μου την κάνει tokens. Μπορεί να σκεφτεί κανείς κάποιο λάθος λεκτικής ανάλυσης? Σύνταξη κλίση συνάρτηση που δεν έχει οριστεί. Συνάρτηση που δεν έχει οριστεί δεν είναι λεκτική ανάλυση. Αυτό δεν είναι καν συντακτική, είναι σημασιολογική ανάλυση. Ό,τι έχει να κάνει με το τι έχει προηγηθεί, τα συμφραζόμενα, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε στην σημασιολογική ανάλυση, στην τρίτη φάση του εμπρός μέρους του μεταγλωτιστή. Δηλαδή μετά ακόμα και από τον parser. Όχι στο λεκτικό αναλυτή, όχι στον parser, αλλά μετά, όταν κάνω σημασιολογικούς ελέγχους. Να πάμε εδώ λιγάκι να σας δώσω λίγο παραδείγματα του τι κάνει η λεκτική ανάλυση. Θα το συζητήσω κιόλας διαφάνεια, αλλά μήπως σας δώσει κάποιες ιδέες. Μεταβλητή που ξεκινάει με αριθμό και συνεχίζει με γράμμα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλή θεωρία. Πάρα πολύ καλή θεωρία. 3χ. Έστω ότι έχω στην είσοδό μου κενό, ό,τι θέλετε πιο πριν. If. Άλλο κενό. 3χ.
Αυτό νομίζετε ότι μπορεί να το αναγνωρίσει ένας λεκτικός αναλυτής, κάτι που θα προσπαθήσει να ομαδοποιήσει αυτές τις λέξεις, δεν τα έχω γράψει και πολύ όμορφα, δεν φαίνεται τι ακριβώς θέλω να πω. Το if το δείχνω απλά ως παράδειγμα του τι μπορεί να έχει προηγηθεί. Δεν μας νοιάζει, δεν έχει κάποια σημασία. Στο 3H εστιάζουμε. Να οι χαρακτήρες, ένας-ένας. 3H και μετά κενό. Και μετά 0. Το 0 το καταλαβαίνουμε τι είναι σαν λέξη. Είναι λέξη νούμερο. Αυτό εδώ πέρα το καταλαβαίνουμε. Είναι λέξη if. Λέξη κλειδί if. Το 3H σε ποιες γλώσσες είναι νόμιμο και ως τι θα είναι νόμιμο. Αυτά που λένε, που έχουμε άλλες δύο θεωρίες από KEST και Lost Within, που λένε για while D και typos σε keyword της γλώσσας, συνήθως δεν είναι λεκτικά λάθη. Γιατί? Γιατί αυτό εδώ πέρα δεν είναι λεκτικό λάθος. Και σας δίνω ταυτόχρονα και το χρόνο να σκεφτείτε λίγο για το 3H, αν είναι λάθος ή όχι. Το while D ή το if, αν εγώ το γράψω έτσι, είναι identifier. Είναι ακολουθία χαρακτήρων. Δεν είναι κάτι παράνομο αυτό. Αυτό θα μπορούσε να είναι όνομα μεταβλητής. While D is on 3. If, sin, sin. Δεν μου απαγορεύει κανείς να ονομάσω τη μεταβλητή μου IFF. Ούτε wild μου το απαγορεύει. Μάλιστα, IFS είναι πολύ γνωστό όνομα μεταβλητής. IFace είναι πολύ γνωστό όνομα μεταβλητής. Δηλαδή, αυτά εδώ πέρα δεν είναι νόμιμα, εντελώς. Άρα, αυτά δεν είναι καλοί υποψήφοι για λεκτικό λάθος. Αλλά, η σύμβαση ότι η μεταβλητή συνήθως ξεκινάει με γράμμα και στη συνέχεια ακολουθούν αριθμοί ή underscores, αυτή είναι σύμβαση την οποία την είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι πολύ γνωστή σύμβαση, σας τη θύμισα, την έχετε ξανακούσει κατά κανόνα ότι έτσι είναι στις περισσότερες γλώσσες και πραγματικά αυτή η σύμβαση λέει ότι αυτό εδώ πέρα μπορεί να μην έχει θέση σε κανέναν λεκτικό κανόνα μέσα στη γλώσσα. Η λεκτική ανάλυση δεν ενδιαφέρεται για το συντακτικό της γλώσσας, από το όνομά της, ενδιαφέρεται για το λεκτικό της γλώσσας. Ενδιαφέρεται για το τι μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε σαν διαφορετικού είδους λέξεις. Λέξη κλειδί, όνομα μεταβλητής, αριθμητική σταθερά, κενός χώρος, τελεστής, τέτοια πράγματα. Το 3H δεν είναι τελεστής, δεν είναι λέξη κλειδί. Το μόνο που θα μπορούσε να είναι identifier, όνομα μεταβλητής. Αλλά οι identifiers συνήθως ξεκινάνε με γράμμα ή με underscore, όχι με νούμερο στις περισσότερες γλώσσες. Τι δεν αναγνωρίζεται στη λεκτική ανάλυση? Δεν αναγνωρίζεται η σύνταξη, δηλαδή για παράδειγμα ότι μετά το if πρέπει να έρθει εδώ πέρα expression, παρένθεση και expression, αυτό εδώ δεν θα αναγνωριστεί στη λεκτική ανάλυση, αυτό εδώ θα είναι συντακτικό λάθος. If, he, sin, π.χ. Το ότι εδώ μέσα είναι έκφραση, αυτό θα είναι συντακτικό λάθος. Και αργότερα αυτό που θα δούμε είναι τι δεν αναγνωρίζεται στη συντακτική ανάλυση. Ό,τι έχει να κάνει με συμφραζόμενα. Δηλαδή, if χ μικρότερο του 10, όπου το χ δεν έχει οριστεί ποτέ, αυτό είναι σημασιολογικό λάθος. Άρα αυτό εδώ πέρα είναι parse error, συντακτικό λάθος, και αυτό εδώ πέρα είναι semantic analysis error. Αν πούμε ότι το χ δεν έχει οριστεί, φυσικά. Γιατί το αν είναι error ή όχι εξαρτάται από τα συμφραζόμενα εδώ. Δεν μπορεί να το πιάσει η γραμματική αν είναι συμφραζομένο. Λεκτικά λοιπόν, εμείς κοιτάμε τώρα μόνο το λεκτικό. Λεκτικά αυτό που είπε ο συναδελφός είναι εξαιρετικός υποψήφιος για λεκτικό λάθος. Αυτό οι περισσότερες γλώσσες θα το απορρίψουν. Δεν είναι αριθμητική σταθερά, δεν είναι identifier. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ πέρα διάφορες ερωτήσεις. Αν θα μπορούσε να είναι pound defined. Δεν νομίζω ούτε καν το pound defined ότι δουλεύει με νούμερα στην αρχή. Μπορεί.
αλλά το Poundify είναι έτσι κι αλλιώς είναι ένας προ-επεξεργαστής, ένας macro pre-processor, ο οποίος τρέχει πριν τον compiler. Οπότε αυτό κατά τη, στο compiler της C έχει εξαφανιστεί ήδη. Το να μην έχει βάλει ερωτηματικό κανείς, θα το βρει το lexical analysis ή πιο μετά. Θα το βρει η συντακτική ανάλυση, το parsing. Θα το βρούμε πιο μετά, το να λείπει το ερωτηματικό από εδώ. Γιατί λεκτικά όλα αυτά είναι μια χαρά λέξεις. Λέξη είναι και αυτό, token είναι, μεταβλητή, identifier, token είναι και αυτό, λέξη κλειδί, token είναι και αυτό, τελεστής συν-συν, token είναι και το κλείσιμο του άγκιστου. Όλα είναι tokens εδώ πέρα. Οπότε το να λείπει το semicolon έχει να κάνει καθαρά με το τα tokens αυτά σε τι ομαδοποιήσεις μπορούν να εμφανιστούν. Αυτό είναι δουλειά της συντακτικής ανάλυσης. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Αν βάλουμε για την υποδιαστολή κόμμα αντί για τελεία, π.χ. 1,23 αντί για 1,23. Αυτό είναι καλός υποψήφιος. Στη C και στη C++ και στη Java αυτά εδώ πέρα το κόμμα είναι μια χαρά. Γιατί είναι έκφραση που αποτελείται από δύο εκφράσεις. Οπότε δεν θα το απορρίψει συνήθως ο λεκτικός αναλυτής, θα το απορρίψει συνήθως ο συντακτικός αναλυτής. Αν έχω μια μεταβλητή με σύμβολα εκτός του underscore μέσα, π.χ. temp πάνω κάτω τελεία 1. Temp άνω κάτω τελεία 1, αν το άνω κάτω τελεία είναι μέσα στις λέξεις, στα tokens της γλώσσας, κατά πάσα πιθανότητα θα το ομαδοποιήσει σαν έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα απορριφθεί αυτό, απλά θα θεωρηθεί ότι είναι το temp, η άνω κάτω τελεία και το 1. Γιατί η άνω κάτω τελεία, για παράδειγμα, στη C++ εμφανίζεται στο switch. Άρα εξαρτάται η γλώσσα. Κάποια γλώσσα μπορεί να μην δέχεται πουθενά την άνω κάτω τελεία, οπότε πραγματικά μπορεί να είναι λεκτικό λάθος αυτό. Αλλά στη C και στη C++ δεν θα ήταν. Λοιπόν, δεν υπάρχουν και πολλά που πιάνουν λεκτική ανάλυση. Τα περισσότερα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ονόματα μεταβλητών. Πολύ σωστά αυτή την παρατήρηση ήθελα να φτάσετε. Ότι η λεκτική ανάλυση δεν θα απορρίψει πολλά πράγματα. Απ' την άλλη, επειδή είναι και τόσο ευέλικτη, όλα απλά θα τους δώσει μια κατηγοριοποίηση. Αυτό που θα δει η επόμενη φάση είναι μια σειρά από πράγματα που μπορεί να βγάζουν κανένα νόημα. Γιατί η λεκτική ανάλυση το έχει καταλάβει αυτό ότι είναι identifier. Έλα που εσύ το νόμιζες για λέξη κλειδί, θα το πάρει η επόμενη φάση της ανάλυσης, θα καταλάβει ότι δεν βγάζει κανένα συμπέρασμα για το πώς είναι οργανωμένα τα tokens που παίρνει και θα πει syntax error, parse error. Εάν... Τι είναι η ερώτηση επόμενη? Δεν καταλαβαίνω ότι οι στατικές δηλώσεις, αν το πετάει σαν συντακτικό λάθος. Συντακτικό λάθος είναι τη συντακτική ανάλυση. Δηλαδή το ότι τα tokens δεν εμφανίζονται σε σωστή σχέση μεταξύ τους. Αν έχουμε βάλει κάποιο σύμβολο, π.χ. Unicode ή κάποιο ελληνικό γράμμα από κάποιο αλφάβητο, θα τα γνωρίσει error ο λεκτικός αναλυτής? Ναι. Αν το σύμβολο δεν ανήκει στη γραμματοσειρά, στα γράμματα της γλώσσας, αν η κάθε γλώσσα λέει. Η γλώσσα μας παίρνει είσοδο Unicode, π.χ. Η Python, π.χ. λέει εγώ παίρνω Unicode. Άλλη μπορεί να λέει εγώ παίρνω εκτεταμένο ASCII. Ή άλλη μπορεί να λέει εγώ παίρνω ASCII για κείμενα τα οποία έχουν μόνο ASCII χαρακτήρες και για κείμενα που έχουν και επιπλέον χαρακτήρες θεωρώ ότι είναι Unicode. Το οποίο είναι κακή πρακτική, θα απορρίψει πολλά. Συνήθως οι γλώσσες εξ αρχής λένε τι περιμένουν στην είσοδό τους. Γιατί προσπαθούν αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ανεξάρτητα bytes μεταξύ τους να τα ομαδοποιήσουν σε λέξεις. Λοιπόν, αλλά ναι, το να βάλουμε ένα ελληνικό γράμμα στην C π.χ. κατά κανόνα μέσα σε όρμα μεταβλητής θα είναι λεκτικό λάθος. Τα πράγματα που ο compiler λέει syntax error, το τι σημαίνει semantic για μας δεν ξέρω. Θα μπορούσε κανείς να το πει έτσι. Το ότι αυτό εδώ πέρα θα το έλεγε semantic ή συντακτικό. Ότι χρησιμοποίησε κάποιος μια λέξη κλειδί εκεί που περίμενε έκφραση. Γενικά δεν έχουμε εμείς κάποιο αυστηρό ορισμό. Ο compiler έχει. Οπότε πάμε με τον ορισμό του compiler για την ονομασία αυτή. Λοιπόν, το lexical analysis, σωστή διαπίστωση του JPEG XGuy, πιάνει μόνο πράγματα που δεν ανήκουν στο συντακτικό εμφανισιακά. Δεν κοιτάζει τις σχέσεις μεταξύ τους. Εμφανισιακά αυτό εδώ πέρα μπορώ να καταλάβω τι είδους είναι
λεκτικά τι μέρος του λόγου, όχι του μέρος του λόγου, το μέρος του λόγου πάλι λάθος είναι, γιατί μέρος του λόγου σημαίνει έκφραση, statement, δήλωση κλπ. Τι μέρος του λεκτικού, αν είναι λέξη κλειδί, αν είναι identifier, αν είναι σταθερά, αν είναι τελεστής. Αυτά είναι που πιάνει το λεκτικό της γλώσσας. Και φυσικά μπορεί να έχουμε εντελώς διαφορετικούς κανόνες, οι οποίοι να λένε ότι εγώ μέσα σε identifiers δεν επιτρέπω π.χ. ελληνικά, αλλά σε σχόλια οποιοδήποτε χαρακτήρας μέχρι να κλείσει το σχόλιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Παράδειγμα βλέπω στο chat που κάποιος με ρωτάει και μάλλον θα σταματήσω να απαντάω τόσες ερωτήσεις γιατί δεν θα προχωρήσουμε ποτέ. Αλλά βλέπω τι, while, δεν βλέπω κάτι λεκτικά λάθος εδώ, if, do, όλα αυτά είναι λεξικά σωστότατα. Λεκτικά σωστότατα. Όλα είναι λέξεις, ξέρω να τα ξεχωρίσω. Λέξη κλειδί, τελεστής, εκχώρησης, λέξη κλειδί, λέξη κλειδί, στο μεταξύ κενά, τα κενά ξέρω να τα ξεχωρίσω, curly brace, άνοιγμα αγκίστρου, άνοιγμα παρένθεσης, κλείσιμο παρένθεσης, τελεστής συν, αριθμητική σταθερά, τελεστής σεμικόλων. Όλα αυτά είναι τα tokens που θα βγουν σε αυτή εδώ πέρα την είσοδο. Αυτό ακριβώς είναι που βλέπει ο μεταγλωτιστής. Δηλαδή, για να το πω άλλη μία φορά για ανακεφαλαίωση, ο μεταγλωτιστής παίρνει μία ακολουθία, μία σειρά μεγάλη από χαρακτήρες, χαρακτήρες ASCII ή χαρακτήρες Unicode, μπορεί να τους δει κάπως έτσι, γιατί και οι special χαρακτήρες είναι χαρακτήρες, δηλαδή το tab, το space, το end of line, είναι και αυτοί χαρακτήρες. Τους βλέπει λοιπόν byte-byte, ένα byte, δεύτερο byte, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, εφτά, οκτώ, λέω byte, χαρακτήρας, πιο σωστά, μπορεί να έχουμε Unicode. Άλλος χαρακτήρας, backslash n, δεν μπορώ καν να το διαλέξω, backslash t, άλλος χαρακτήρας. Έτσι τους βλέπει εσωτερικά και κοιτάζει να τους ομαδοποιήσει, το i και f μαζί είναι μία λέξη, και να τους κατατάξει. Τι στο καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά της λεκτικής ανάλυσης. Το πρόγραμμα λοιπόν που υλοποιεί τη λεκτική ανάλυση συνήθως το λέμε scanner. Το λέμε και lexer, αλλά η πιο σύγχρονη ορολογία είναι scanner. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα που διαβάζει χαρακτήρες από αριστερά προς τα δεξιά και βγάζει tokens. Βγάζει την πληροφορία αυτή λίγο επεξεργασμένη. Keyword if, κενό, και το κενό λογικά θα το βγάλει, εκτός αν το αγνοεί εντελώς η γλώσσα, αλλά μπορεί να βγάλει εδώ πέρα space μετά, μπορεί και όχι, και λοιπά. Το κενό μπορεί να αγνοηθεί στη λεκτική ανάλυση ή μπορεί να αγνοηθεί αργότερα στη συντακτική ανάλυση. Η πιο γρήγορη λύση, η πιο εύκολη λύση είναι να αγνοηθεί πλήρως στη λεκτική ανάλυση. Δηλαδή ο λεκτικός αναλυτής ο ίδιος να μην βγάζει ποτέ κενό, να μην το αναγνωρίζει ότι είναι μία λέξη και αυτό, το αναγνωρίζει ότι είναι token, αν έχω εδώ πέρα 5 spaces, 10 tabs και ένα end of line, θα τα αναγνωρίσει ότι είναι token, το token κενό, αλλά δεν θα το περάσει στον parser, δεν θα το περάσει στον συντακτικό αναλυτή. Αυτό είναι η πιο εύκολη λύση. Δεν είναι ότι πάντα έτσι κάνουμε, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, και τα σχόλια μπορεί να θέλουμε να τα κρατάμε και τα κενά μπορεί να θέλουμε να τα κρατάμε κάποιες φορές. Αλλά είναι η εύκολη λύση. Γιατί δεν κατατάσσεται η παρένθεση. Δεν κατατάσσεται η παρένθεση. Κατατάσσεται η παρένθεση. Να η παρένθεση. Εδώ. Η παρένθεση είναι τελεστής παρένθεση. Είναι ένας τελεστής άνοιγμα παρένθεσης. Θα έχουμε και άλλο ένα τελεστή μετά, κλείσιμο παρένθεσης, στη συνέχεια. Δεν είναι ούτε λέξη κλειδί. Καλά, μπορεί να το πει κανείς τους operators, μπορεί να τους πει, ναι, op θα το έλεγα εδώ πέρα. Απλά εδώ το op το έχει κρατήσει, κατάλαβα την ερώτηση. Γιατί δεν λέει εδώ op. Ναι, είναι συντακτικό διακριτικό βασικά. Είναι διακριτικό σημάδι, δεν είναι τελεστής που σημαίνει πράξη, οπότε το αντιμετωπίζει σαν κάτι ειδικό. Θα μπορούσε επίσης να το πει και τελεστή. Θα μπορούσε και να το πει op και αυτό. Ναι, θα μπορούσε να πει op για την παρένθεση. Μπορεί να πει op ή να το τη θεωρεί στην παρένθεση κάτι ξεχωριστό. Και οι παρενθέσεις, όχι εντάξει, όχι. Σίγουρα πρέπει να βγει token για την παρένθεση, δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Ωραία. Λοιπόν, το να γράψουμε σκάνερ με το χέρι, νομίζω το έχετε δει σαν έννοια, παρόλο που δεν σας το είχαν πει ποτέ έτσι. Δεν το έχετε πει ότι αυτό που κάνω τώρα είναι γράφω ένα σκάνερ με το χέρι. Αλλά, για παράδειγμα, στο βιβλίο Κέρνιχαν και Ρίτσι που μάθατε C, στο πρώτο έτος, είχατε δει τέτοιο κώδικα. Αποκωδικοποιώ την είσοδο. Είχατε δει, πάω έναν ένα τους χαρακτήρες και κάνω κάτι τέτοιου στυλ. Read car, εάν ο χαρακτήρας είναι I, μπαίνω σε άλλη κατάσταση που περιμένω να διαβάσω είτε if είτε identifier. Αν δεν είναι I, άλλη λογική. Αλλιώς, διαβάζω και τον επόμενο. Αν είναι F, δεν είναι F, άλλη λογική. Αλλιώς, διαβάζω και το επόμενο. Είναι αλφαριθμητικός. Τότε, εκεί είχατε δει, ο Κέρνιχαν και ο Ρίτσι είχαν βγάλει, εκεί είχαν επινοήσει αυτό το υπέροχο, το put car, και λέγανε αυτό εδώ πέρα, δεν θα το καταναλώσω αν μετά το I και F δω μη αλφαριθμητικό χαρακτήρα, αν δω κενό ή κάτι τέτοιο, δεν θα το καταναλώσω, δεν ανήκει σε μένα, δεν ανήκει στη δικιά μου λέξη. Εγώ τη δικιά μου λέξη την αναγνώρισα. Είναι I, F και μετά τελείωσε. Γιατί μου ήρθε ένα space. Μου ήρθε μια παρένθεση. Βάζουμε λοιπόν put character και το βάζει πίσω σε ένα buffer. Τη θυμάστε αυτή την άσκηση στη C? Είναι από τα κλασικά πράγματα που έχει μέσα στα πρώτα κιόλας κεφάλαια το βιβλίο της C. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Η επινόηση του put car, να έχω ένα buffer και να βάλω τον χαρακτήρα πίσω στο buffer για να το αφήσω στον επόμενο να το καταναλώσει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τώρα αυτό που είπαμε, κοιτάξτε το, είναι μέσα στο βιβλίο του KNR, ψάξτε put car. Αυτό που μόλις συζητήσαμε σαν λογική και το οποίο έπιασε ελάχιστες περιπτώσεις, είναι μόνο για να αναγνωρίσει το if, το if. Θα θέλαμε ποτέ να γράψουμε κώδικα με αυτόν τον τρόπο? Θα ήταν ένας κώδικας ο οποίος είναι χάλια, χάλια εντελώς, πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι στο καλό κάνει, bugs παντού, έχω ξεχάσει κάτι, μου δίνει bug άμεσα, τεράστιος σε μέγεθος, έχει όλα τα κακά. Είναι ακριβώς ο κώδικας που δεν θέλουμε να γράφουμε με το χέρι. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι, επειδή ακριβώς ο σκάνερ έχει μια μεγάλη πολυπλοκότητα, είναι μια μηχανή καταστάσεων, όπως θα δούμε. Είναι μια μηχανή, πεπερασμένη μηχανή καταστάσεων, έχει πάρα πολλές καταστάσεις και ανάλογα με τον επόμενο χαρακτήρα πηγαίνω και σε μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά οι καταστάσεις μας, ακόμα, για μια ρεαλιστική γλώσσα, είναι εκατοντάδες. Αν όχι ακόμα περισσότερες. Είναι τουλάχιστον εκατοντάδες. Έχω λοιπόν ένα πρόγραμμα που έχει εκατοντάδες καταστάσεις. Αν έχω διαβάσει IF, τώρα αυτό που περιμένω επόμενο είναι ένα από αυτά. Ας δω τι είναι και να πάω στην αντίστοιχη κατάσταση. Δεν θέλω να το γράψω με το χέρι. Θα έχει και πάρα πολλά λάθη και θα μου φάει το χρόνο μου και δεν είναι και καθόλου ευχάριστο. Οπότε αυτό που θέλω να κάνω και αυτό που γίνεται στην πράξη είναι ότι αυτή η φάση του μεταγλωτιστή αυτοματοποιείται σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι μάλλον η φάση του μεταγλωτιστή που αυτοματοποιείται πιο πλήρως από οποιαδήποτε άλλη. Πώς αυτοματοποιείται? Με τον προφανή τρόπο. Έχουμε ένα compiler βασικά. Έχουμε ένα compiler που μας παράγει τον σκάνερ αυτόματα. Από ποια γλώσσα? Ποια είναι η γλώσσα υψηλού επίπεδου για αυτόν τον compiler, τον οποίο τον λέμε scanner generator? Είναι μια γλώσσα πολύ αφηρημένη, μια γλώσσα προδιαγραφής, όπως θα την πούμε, γιατί δεν έχει loops και λοιπά μέσα, είναι γλώσσα η οποία δίνει καθαρά προδιαγραφές, όχι εντολές. Και αυτή η γλώσσα χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο των κανονικών εκφράσεων, με διαφορετικό λεκτικό και συντακτικό κάθε φορά, αλλά οι βασικές έννοιες πίσω από τους scanner generators, όλους τους διαφορετικούς scanner generators που υπάρχουν, οι βασικές έννοιες είναι οι κανονικές εκφράσεις. Ακριβώς. Μεταγλωτιστής, του specification για να υλοποιηθεί ο μεταγλωτιστής. Yo dog, I heard you like compilers, here's a compiler for your compiler. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν,
Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο παραπάνω. Αλλά το σχήμα μας σε υψηλό επίπεδο είναι σαφές, φαντάζομαι. Έχουμε τον σκάνερ ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά, θα πάρει τον source code, θα μας δώσει tokens. Πώς παράγεται αυτός ο σκάνερ? Παράγεται αυτόματα ο κώδικας από έναν scanner generator, ο οποίος είναι και αυτός compiler. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν να δώσουμε μια γλώσσα προδιαγραφής υψηλού επίπεδου που μαζί με κάποιες συμβάσεις, δεν είναι μόνο η γλώσσα, είναι και κάποιες συμβάσεις που θα δούμε, παράδειγμα κάτι που θα το πούμε maximal munching, ότι όσο μπορώ να επεκτείνω ένα token, το επεκτείνω, όσο είναι νόμιμο να το επεκτείνω. Δεν σταματάω όσο είναι νόμιμο, σταματάω μόνο όταν δεν μπορώ άλλο. Οι άλλες συμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη σειρά των κανόνων που θα δούμε. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συμβάσεις και κάποιες προδιαγραφές. Εμείς θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από το χαμηλό επίπεδο, από το 1-1, από τη γλώσσα των προδιαγραφών, που είπαμε στην ουσία είναι οι κανονικές εκφράσεις, και θα πάμε μετά να δούμε και τα πρακτικά ζητήματα όλου αυτού. Θέλω λοιπόν μια γλώσσα υψηλού επίπεδου, η οποία θα μου εκφράζει ότι π.χ. τον ορισμό του identifier. Identifier είναι κάτι που ξεκινάει από γράμμα ή underscore και συνεχίζει με γράμμα, underscore ή νούμερο. Καλή ερώτηση του Γιώργου που δεν το είπα πριν. Ο scanner generator τρέχει σε κάθε compile ή μια φορά και μετά είναι μέρος του κώδικα του compiler? Από τη στιγμή που τον scanner generator τον είπα compiler και όχι interpreter, υπονοώ ότι τρέχει μία φορά κατά την κατασκευή του compiler ο scanner generator. Μας δίνει ένα κομμάτι του τελικού compiler και από εκεί πέρα δεν ξανατρέχει ποτέ. Δηλαδή τον scanner generator τον τρέχει ο δημιουργός του compiler. Τον τρέχει στο compile time του compiler. Μία φορά. Όχι κάθε φορά που τρέχει ο compiler για να μεταγλωτήσει κώδικα. Αν βέβαια σας έλεγα ότι ο scanner generator δεν μας νοιάζει, σε μια σύγχρονη γλώσσα έχουμε γρήγορα μηχανήματα, δεν ανάγκη ένα compiler. Βαριέμαι να φτιάξω καλό scanner generator. Δεν θα είναι scanner generator, θα είναι scan specification interpreter. Θα μπορούσε θεωρητικά να τρέχει και κατά τη διάρκεια του κανονικού runtime του compiler, όταν κάνει compile το πρόγραμμά σας δηλαδή. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη, δεν είναι συχνό. Θεωρητικά θα μπορούσε. Στην πράξη, η πρακτική χρήση που θα το δείτε στην πράξη του scanner generator είναι ότι τρέχει μία φορά, σας φτιάχνει το κομμάτι και μετά παίρνετε αυτό το κώδικα, το κάνετε compile με το δικό σας κώδικα και έχετε το compiler για πάντα, δεν ξανατρέχει ποτέ ο scanner generator. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θέλουμε μια γλώσσα υψηλού επίπεδου για να περιγράψω αυτές τις προδιαγραφές, όπως τον κανόνα για το τι είναι identifier, τι είναι if, τι είναι αριθμητική σταθερά. Και είναι specification language, γλώσσα προδιαγραφής. Γλώσσα προδιαγραφής είναι λίγο ασαφές το πότε μια γλώσσα τη λέμε γλώσσα προδιαγραφής, αλλά η βασική της ιδιότητα διαστητικά είναι όταν σου λέει τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν σου λέει πώς θα γίνει. Δεν σου το σπάει σε βήματα, σου λέει εγώ θέλω τελικά αυτό το αποτέλεσμα, να σου δώσω αυτόν τον ορισμό. Βρες εσύ πώς θα το κάνεις. Αυτό είναι γλώσσα προδιαγραφής. Οπότε, ο scanner generator είναι η ερώτηση του Jason Dev, αν παράγει κώδικα σε όποια γλώσσα θέλουμε. Όχι, συνήθως έχει backend για μια συγκεκριμένη γλώσσα. Δηλαδή λέει ότι εγώ παράγω κώδικα Java, θα σου βγάλω κώδικα Java ή θα σου βγάλω κώδικα C ή C++. Οι συνηθισμένοι scanner generators δηλαδή θα είναι παντρεμένοι με μια συγκεκριμένη γλώσσα. Τώρα, αν υπάρχει κάποια τεχνολογία, κάποιο εργαλείο τώρα το οποίο έχει πολλαπλά backends, δεν το ξέρω. Αν υπάρχει κάποιο scanner generator που να σου πει ότι εγώ μπορώ να βγάλω, ξέρω εγώ, και C και Rust και Go. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Αλλά πιθανό να υπάρχει και απλά να μην το έχω συναντήσει. Δεν βγάζει σε γλώσσα μηχανής για να κάνεις link, βγάζει σε γλώσσα υψηλού επίπεδου γιατί πρέπει να πάρεις και κάποιες έννοιες όπως το classification, την κατάταξη των διαφορετικών tokens και να κάνει include αυτό το αρχείο και ο parser για να διαβάσει αντίστοιχες έννοιες, για να ξέρει ένα-ένα. Ο scanner generator της Java βγάζει Java, δεν υπάρχει πια scanner generator για την επίσημη, για την ίδια τη γλώσσα Java. Αλλά αν έχουμε scanner generator για κάτι που γράφετε εσείς και είναι σε οικογένεια Java, όπως τα εργαλεία που θα πάρετε εσείς για Java, θα βγάλει Java, ναι.
Αλλά είπαμε πλέον ο compiler της Java δεν παράγεται τόσο από εργαλεία. Ναι, εντάξει, okay. Ο scanner generator για Java θα βγάλει Java. Ναι, αυτό το ναι είναι η σωστή απάντηση. Είναι η πιο σωστή απάντηση. Μπρος να το μπλέκουμε. Ωραία, η γλώσσα προδιαγραφής λοιπόν που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι κανονικές εκφράσεις. Ποιος δεν έχει δει κανονικές εκφράσεις στο παρελθόν? Και μην τραπείτε. Ποιος στο παρελθόν δεν έχει δει κανονικές εκφράσεις? Έχω κάνει εγώ ερώτηση, δεν είναι ώρα για δικές σας. Μετά. Υπάρχει κανείς που δεν έχει δει κανονικές εκφράσεις? Δεν είμαστε σίγουροι κάποιοι. Κάποιος κόσμος δεν είναι τόσο σίγουρος. Λοιπόν, οι κανονικές εκφράσεις είναι μια γλώσσα κατά βάση, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Έχει τα εξής. Ωραία, θα κάνω φυσικά και θα κάνω πλήρη περιγραφή. Κανονικές εκφράσεις είναι μια γλώσσα η οποία έχει τα εξής. Μόνο πρωτόγονες εκφράσεις που είναι μονά γράμματα και στη συνέχεια τρεις διαφορετικοί τελεστές. Και τους τελεστές αυτούς τους λέμε ποιματάκι. Είναι έως και ποιματάκι. Concatenation. Alternation, cleaning star ή αλλιώς παράθεση, εναλλαγή και αστεράκι. Τι εννοώ τώρα? Λοιπόν, εδώ έχουμε τις τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες κανονικών εκφράσεων. Υπάρχουν οι πρωτόγονες κανονικές εκφράσεις, οπότε όταν γράψω A και θα κοιτάξω στην αρχή τουλάχιστον, γιατί στην αρχή μέχρι να εξοικειωθούμε μπορεί να μπερδευτούμε, να μην γράφω σκέτο γράμμα, να γράφω γράμμα υπογραμμισμένο, για να εννοώ την κανονική έκφραση που αντιστοιχεί σε αυτό το γράμμα. Τι σημαίνει αυτό? Η κανονική έκφραση σκεφτείτε σαν ένα πρόγραμμα. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα? Το μόνο που δέχεται είναι αν η είσοδος είναι σκέτο το γράμμα α, το γράμμα A. Αν του δώσεις οτιδήποτε άλλο, δεν το δέχεται. Του δίνεις 2A, δεν το δέχεται. Του δίνεις B, δεν το δέχεται. Του δίνεις backslash N, δεν το δέχεται. Του δίνεις space, δεν το δέχεται. Αυτό εδώ σκεφτείτε το σαν ένα πρόγραμμα που δέχεται, μάλλον θα το πω αλλιώς, που λέει ναι μόνο αν η είσοδος είναι ένας και μόνο χαρακτήρας α, A. Πολύ χαζό. Οι πρωτόγονες κανονικές εκφράσεις είναι χαζές. Αλλά έχω πάρα πολλές τέτοιες. Γιατί αν το αλφάβητό μου, το αλφάβητο της γλώσσας είναι ASCII για παράδειγμα, ακόμα και οι πρώτοι 100 χαρακτήρες που είναι ASCII, έχω 100 διαφορετικών ειδών πρωτόγωνα προγράμματα που δέχονται μόνο αυτό το χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν είναι η εύκολη περίπτωση. Σκεφτείτε λοιπόν την κανονική έκφραση σαν ένα πρόγραμμα που παίρνει είσοδο και λέει μόνο ναι ή όχι. Έχοντας λοιπόν τέτοια προγράμματα, αυτοί οι τρεις τελεστές που θα δούμε εδώ, αυτό που μου επιτρέπουν είναι να φτιάξω ακόμα πιο πολύπλοκα προγράμματα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πρόγραμμα, σωστά? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα. Όταν τα βάλω δίπλα-δίπλα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, θα το καταλαβαίνουμε έτσι, είναι concatenation
αυτού του προγράμματος και αυτού του προγράμματος. Δεν βάζω ειδικό τελεστή για το concatenation, θα μπορούσαμε να βάλουμε τον τελεστή κυκλάκι. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι ισοδύναμα, σας το κάνω λίγο λιανά για να είμαι σίγουρος ότι το παρακολουθούμε, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που το γράφουμε. Τι σημαίνει αυτό? Και αυτό κανονική έκφραση είναι. Παράγεται από το concatenation αυτού των δύο άλλων κανονικών εκφράσεων. Του A και B. Άρα, τι σημαίνει αυτό, το A concatenate B? Είναι και αυτό ένα πρόγραμμα, το οποίο λέει ναι, μόνο εάν η είσοδος είναι δύο και μόνο δύο χαρακτήρες, που ο πρώτος είναι A και ο δεύτερος B. Άρα το concatenation το καταλάβαμε. Έχω λοιπόν πόσα προγράμματα έχω με αυτή τη συντακτική μορφή, όσα και τα ASCII, ας πούμε, όσοι και οι ASCII χαρακτήρες. Περίπου 100, σαν να λέμε. Πόσα προγράμματα έχω με αυτή τη μορφή που κάνω concatenate άλλες κανονικές εκφράσεις. Πόσες κανονικές εκφράσεις, πόσα διαφορετικά προγράμματα μπορώ να περιγράψω τώρα που ξέρουμε ότι έχω τις πρωτόγονες κανονικές εκφράσεις και το concatenation. Ξαναλέω, έστω το αλφάβητό μου έχει τους ASCII χαρακτήρες. Άπειρες, μας λέει κάποιος, 100 στο τετράγωνο ή κάτι τέτοιο οι θεωρίες. Η απάντηση είναι άπειρες, γιατί δεν έχω πει τίποτα για το concatenation πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Έχω πει εφαρμόστε σε οποιασδήποτε κανονικές εκφράσεις. Γενικά όλοι οι τελεστές που θα δούμε και οι τρεις είναι απολύτως αναδρομικοί. Μπορώ να έχω A, B, A. Άλλο πρόγραμμα αυτό. Άρα ήδη με το που πρόσθεσα στο λεξιλόγιο μου ένα ακόμα τελεστή, το concatenation, από εκεί που μπορούσα να περιγράψω 100 διαφορετικά προγραμματάκια, τώρα μπορώ να περιγράψω άπειρα διαφορετικά προγραμματάκια. Κανονικές εκφράσεις λοιπόν, πρωτόγονες και με τον τελεστή concatenation είναι άπειρες. Και η κάθε μία τους εκφράζει ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο λέει ναι ή όχι, αυτή είναι η δουλειά του, και λέει ναι σύμφωνα με την προδιαγραφή που μόλις συζητήσαμε. Κατανοητό μέχρι εδώ? Νομίζω προσπάθησα να το πω πολύ πολύ, να το σπάσω πολύ και ίσως να βαρεθήκατε και να μην το παρακολουθήσετε λόγω γι' αυτό ή ίσως να βοήθησε. Κατανοητό μέχρι τώρα η περιγραφή? Κατανοητή περιγραφή? Ναι, σχετικά. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να βάλουμε concatenation σε οποιοδήποτε βάθος concatenation πάνω από concatenation. Αυτό εδώ πέρα, για παράδειγμα, το ABA που έγραψα είναι concatenation του A, του concatenation του B και του A. Οπ, δεν φαίνεται καλά. Τώρα φαίνεται. Ωραία, φτιάξαμε το λεξιλόγιό μας, πάμε τώρα να κάνουμε κάτι ακόμα πιο, να βάλουμε ακόμα πιο πολύπλοκα. Λοιπόν, το επόμενο που θέλουμε να βάλουμε σαν τελεστής είναι το alternation. Θέλω να φτιάξω ακόμα πιο πολύπλοκα προγραμματάκια. Και εδώ μάλιστα στον τελεστή τον επόμενο, το alternation, θα έχω λεξιλόγιο. Δεν θα το αφήσω υπονοούμενο όπως εδώ στο concatenation δεν έβαλα τελεστή ενδιάμεσα. Εδώ θα τον γράψω τον τελεστή. Θα γράψω μια κάθετη μπάρα. Τι σημαίνει αυτό το προγραμματάκι alternate ή δηλαδή αυτό το προγραμματάκι? Σημαίνει με λέξεις. Μου βγάζει ένα προγραμματάκι το οποίο λέει ναι αν η είσοδός του είναι ένας και μόνο χαρακτήρας, ο οποίος χαρακτήρας είναι ή A ή B. Και όχι διαφορετικά. Πιο γενικά, έχω φτιάξει το προγραμματάκι νούμερο 1 και το προγραμματάκι νούμερο 2 και
και τα κάνω alternate, ο ορισμός είναι ότι το προγραμματάκι P1 alternate P2 είναι ένα άλλο προγραμματάκι, το οποίο θα δεχθεί εάν ή το P1 ή το P2 που είναι ναι. Αν ή το P1 ή το P2 που είναι ναι, θα πει και το συνολικό ναι. Αλλιώς θα πει όχι, αν κανένα από τα P1 και P2 δεν πει ναι. Κατανοητοί λοιπόν οι τρεις πρώτοι τελεστές. Το concatenation, alternation, όχι τελεστής, και οι πρωτόγονες κανονικές εκφράσεις. Πάλι άπειρα τα προγραμματάκια μας. Διπλά άπειρα αυτή τη φορά. Φτάσαμε λοιπόν, έχουμε ένα λεξιλόγιο να περιγράψουμε έναν άπειρο αριθμό προγραμμάτων με πολύ πολύ απλές εκφράσεις. Αν γράψουμε AB μπάρα C, ποια είναι η προτεραιότητα, συνήθως θα πρέπει να την περιγράψουμε, αλλά συνήθως θα θεωρήσουμε ότι το concatenation έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το alternation. Όπως είναι και η σύμβαση με το και και το E, συνήθως. Δηλαδή θα θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα και αυτό είναι άλλο. Εννοείται, αυτό εδώ πέρα είναι ένα. Ωραία. Αν είμαστε ok λοιπόν με τα τρία πρώτα, μπορεί να γίνει και με παραπάνω φυσικά. Όπως είπα, όλοι οι τελεστές έχουν πλήρη αναδρομικότητα. Αν είναι κανονική έκφραση το αποτέλεσμα του alternation, το alternation παίρνει σαν είσοδο κανονικές εκφράσεις, σαφέστατα και θα μπορούσα να γράψω P1 ή P2 ή P3. Ή σε συγκεκριμένο παράδειγμα, να μην έχω αφηρημένα εδώ πέρα, μπορώ να γράψω αυτή η κανονική έκφραση ή αυτή η κανονική έκφραση ή αυτή η κανονική έκφραση ή αυτή η κανονική έκφραση. Όλο αυτό είναι μία κανονική έκφραση. Τι σημαίνει? Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα πει ναι εάν η είσοδος είναι είτε ένα σκέτο α, είτε ένα σκέτο a, είτε ένα ab, είτε ένα bca, είτε 2a. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αν η είσοδος μου είναι 3a, θα πει όχι. Αν η είσοδος μου είναι a και ακολουθείται από ab, θα πει όχι. Αν η είσοδος μου είναι σκέτο b, θα πει όχι. Αν η είσοδος μου είναι σκέτο d ή c, θα πει όχι. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον πιο ισχυρό από όλους αυτούς τους τελεστές, γιατί μέχρι τώρα, ναι μεν έχουμε άπειρα προγραμματάκια που μπορούμε να εκφράσουμε εδώ, αλλά η είσοδος που θα απαντήσουμε ναι, θα έχει πάντα πεπερασμένο μέγεθος. Έχει το ίδιο μέγεθος όσο το μεγαλύτερο μέγεθος του μεγαλύτερου από τις εναλλακτικές. Εδώ που έγραψα 4 εναλλακτικές, το πολύ πολύ να διαβάσω 3 χαρακτήρες και να πω ναι. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο για να μου πει κάτι το οποίο μπορεί να πάει όσο θέλουμε σε μέγεθος? Έχουμε λοιπόν τον τρίτο τελεστή, ο οποίος είναι το αστεράκι. Το οποίο το λέμε αστεράκι, star ή cleany star από το όνομα του cleany που το επινόησε αυτό. Οπότε ο τρίτος τελεστής τι μου λέει? Ότι αν έχω μία κανονική έκφραση R και μάλλον μην βάλω παρενθέσεις και σας μπερδεύω για το αν είναι σύνταξη ή μετασύνταξη ή οτιδήποτε. Αν έχω μία κανονική έκφραση R, μπορώ να φτιάξω μία άλλη κανονική έκφραση R αστεράκι. Τι προγραμματάκι αναπαριστά η R αστεράκι? Άρα παριστά ένα προγραμματάκι το οποίο θα πει ναι εάν μπορώ να βρω κάποιο τρόπο να αναγνωρίσω την είσοδο σαν επανειλημμένες εφαρμογές του R. Πόσες επαναλήψεις? Από 0 έως άπειρες. Δηλαδή, αυτό θα το καταλάβουμε με παραδείγματα αν δεν το έχουμε δει πρόσφατα. Αν εγώ γράψω A ή AB και όλο αυτό, οι παρενθέσεις εδώ πέρα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, το κάνω για να δείξω την προτεραιότητα. Και όλο αυτό αστεράκι, αυτή εδώ
Αυτή εδώ η κανονική έκφραση περιγράφει ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό θα πει ναι εάν η είσοδος του είναι είτε το κενό, γιατί αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι δεν επαναλαμβάνεται καμία φορά, ή οσεσδήποτε επαναλήψεις A ή AB. Παράδειγμα, A, A, A. Μας κάνει, ανήκει, θα πει ναι αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Γιατί, γιατί είναι τρεις επαναλήψεις αυτού εδώ. A, B, A, B, A. Θα πει ναι. Ναι, είναι AB, AB και A. Μπορώ δηλαδή να σπάσω την είσοδο σε κομμάτια τα οποία κάθε κομμάτι να το δέχεται η κανονική έκφραση πάνω στην οποία εφαρμόζω το αστεράκι. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Όχι, τελειώνω σε ένα λεπτό. Δύο λεπτά. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν... Σπάμε την είσοδο σε κομμάτια, τα οποία τα αναγνωρίζουμε έτσι. Με την κανονική έκφραση πάνω στην οποία εφαρμόζουμε αστεράκι. Ερώτηση για το AAB, φυσικά και το δέχεται. ABB το δέχεται? Όχι, το ABB δεν έχω κανένα τρόπο να το σπάσω με τρόπο ώστε να γίνει δεκτό, να γίνεται κάθε του κομμάτι δεκτό από αυτή την κανονική έκφραση πάνω στην οποία εφάρμοσε το αστεράκι. Μπορώ να το σπάσω π.χ. εδώ, αλλά μετά το B δεν γίνεται δεκτό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το σπάσω, μάλλον θα μπορούσα να το σπάσω και εδώ. A σκέτο, αλλά μετά έχω BB που δεν γίνεται δεκτό. Εδώ πέρα λοιπόν με τον τελεστή αστεράκι έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε όχι απλά άπειρες κανονικές εκφράσεις που την είχαμε και από πριν αυτή τη δυνατότητα, αλλά και άπειρες εκφράσεις που δέχονται εισόδους άπειρου μεγέθους. Με αυτούς τους τέσσερις τελεστές λοιπόν σας έχω φτιάξει μια γλώσσα που με πολύ εύκολο τρόπο περιγράφω προγράμματα συγκεκριμένης μορφής, προγράμματα που λένε ναι ή όχι. Αυτό λοιπόν θα κάτσουμε να το δούμε αύριο σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, να κάνουμε παραδείγματα και να δούμε από μαθηματικής απόψεως τι εκφραστικότητα μας δίνει. Προφανώς δεν μπορούμε να εκφράσουμε όλα τα προγράμματα με αυτόν τον τρόπο. Στη διαφάνεια στο αστεράκι είναι στο B, στη διαφάνεια εδώ πέρα που έχει γραφτεί το αστεράκι είναι σε όλο. Α, όχι, συγγνώμη. Στο παράδειγμα το συγκεκριμένο το αστεράκι στο B. Στις προτεραιότητες θεωρούμε ότι πάει ως εξής. Alternation, μάλλον συγγνώμη. Πιο χαμηλή προτεραιότητα έχει το alternation. Όταν δεν το γράφω ρητά. Alternation, μικρότερη προτεραιότητα από αστεράκι. Μικρότερη από concatenation. Οπ, μισό, έγραψα εκτός διαφάνειας, κάπως έτσι θα το σκεφτείτε. Οπότε ναι, εδώ πέρα το αστεράκι πάει στο B, στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Η επόμενη διαφάνεια νομίζω ότι το δίνει πλήρως μαθηματικά αυτό εδώ πέρα. Λέει ακριβώς, όχι μάλλον όχι η επόμενη, εδώ το λέει. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά στον ορισμό από εδώ. Θα το πω και αύριο λίγο το πιο μαθηματικό του πράγματος, εκεί που θα μιλήσουμε για γλώσσες και λέξεις, αλλά η διέστηση πρέπει να είναι σαφής. Να ξαναπώ μία για τη γλώσσα D. Ποια γλώσσα D? Ποια είναι η γλώσσα D? Δεν κατάλαβα. Για ποιο πράγμα μιλάμε για γλώσσα... Α, αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει κάτι εδώ πέρα. Που φτιάχνει το Scanner Generator. Η γλώσσα D είναι η γλώσσα αυτή που περιγράφω αυτή τη στιγμή. Που έχει τα γράμματα του αλφαβήτου μου ένα-ένα και τα συνθέτουμε αυτά με αυτούς τους τελεστές, με concatenation, alternation και clean start και φτιάχνω
τις κανονικές εκφράσεις που αναπαριστούν προγράμματα. Το clean start στο συγκεκριμένο δεν πάει σε όλο το AB, όχι. Πάει... Μήπως δεν τα έγραψα σωστά. Το clean start εδώ πέρα πηγαίνει στο B. Αλλά η προτεραιότητα τι σημαίνει αυτό. Όχι, ναι. Ναι, δεν τα έγραψα σωστά. Οπότε θα πρέπει να θεωρήσουμε... εδώ πέρα ότι το clean start έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Για να δώσω τη σωστή ερμηνεία. Πολύ σωστή παρατήρηση. Το clean start έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Άμα θέλω να την αλλάξω την προτεραιότητα, θα γράφω παρενθέσεις. Ναι. Τη μέγιστη προτεραιότητα έχει το clean start. Ωραία. Λοιπόν, καλά είμαστε για σήμερα και συνεχίζουμε αύριο δρυμύτεροι. Γεια σας, καλό απόγευμα.